Ο κύριος Μελάς. Ο κύριος Γιάννης Μελάς. Υποψήφιος Νέας Δημοκρατίας και νυν βουλευτής, Αλφα Πειραιά και Νήσων. Τα νησιά τα επισημαίνω. Έτσι είστε στην εκλογική μου περιφέρεια, κύριε Μελά. Μην το ξεχνάτε αυτό. Τσιρίγο. Πήγατε στο Τσιρίγο, πήγατε. Πήγατε, εντάξει. Τότε αξιολογήστε θετικά, λοιπόν. Λοιπόν, ο κύριος Γιάννης Ματζουράνης, παλαιός γνώρισμος, γνωστός δικηγόρος, δεκαετίες δικηγόρος, μάχημος δικηγόρος, υποψήφιος βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ στο νότιο τομέα της Αθήνας. Θα το πω τώρα εγώ να το πω. Γάτα. Θα το πω κι εγώ. Γάτα. Δικαιούμαι να το πω. Αν το θεωρεί καλό κακό, γάτα γάτα. Εγώ θα πω κάτι. Θα το πω τώρα, συγγνώμη. Έτσι, αλλά είμαστε παλαιοί γνωστοί. Και εγώ, επειδή τον ξέρω πολλά χρόνια τον Ματζουράνη, ως δικηγόρο ξαναλέω, αλλά τα πολιτικά είναι άλλο κομμάτι, δεν με αφορά αυτή τη στιγμή. Από τους καλύτερους. Δεν ξέρω ποιος μετακινήθηκε όμως, τώρα για να τα λέμε όλα. Εγώ άλλαξα ακόμα για να μην αλλάξω ιδέες. Λοιπόν, από τους καλύτερους δικηγόρους και πράγματι συμφωνώ, πιο διαβασμένος και μεγάλη γάτα ο Ματζουράνης. Και ο Μάριος Διονέλης εδώ, υποψήφιος βουλευτής στο Ηράκλειο με το Μέρα 25. Ο Μάριος είναι φίλος, συνάδελφος. Εξαιρετικό συνάδελφο, λοιπόν, θα πω εγώ. Εξαιρετικό συνάδελφο, είναι ανταγωνιστικά και των εφημερίδων των συντακτών στην Κρήτη. Αλωνίζει, έχει κάνει χιλιόμετρα. Άρτιος, πολύ άρτιο. Έχουμε δουλέψει πολύ μαζί, Δημήτρη. Χιλιόμετρα, χιλιόμετρα. Κρήτη είναι μακριά τώρα. Ξέρεις τι να φεύγεις από το Λασίδι να πηγαίνεις στα Χανιά να καλύψεις κάτι. Ο, και πίσω, δεν, με το, δεν το συνειδητοποιούν πολλές φορές. Έλα, μωρέ στο νησί, σε πετάξουμε στα Χανιά. Αλλά εσύ τα ξέρεις. Λοιπόν, καλημέρα, καλή επιτυχία προσωπική σε όλους τους υποψήφιους. Να σε καλά, Μάρια. Και δύναμη στον αγώνα του δικό σας, γιατί το ξέρω. Πώς το βγάλουμε, θα βγάλουμε. Το Ηράκλειο βγάζει πάντα και ενδεχομένως να καταφέρουμε και τα Χανιά. Αναλόγως με την θέληση του ελληνικού λαού. Καλά, προφανώς, προφανώς. Λοιπόν. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Χρυσαυγή θες, κοστολογήσεις θες, τι θες, διάλεξε χαμός, θέμα. Χαμός γίνεται. Να ξεκινήσουμε καταρχήν από αυτό που λέει εχθές ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος συνέντευξη που έδωσε, καταφέρεται και κατά του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και κατά της Νέας Δημοκρατίας, λέει ότι ήταν αξιόπιστη επί της ουσίας, κύριε Μελά. Και θέτει ξεκάθαρα το θέμα, πολύ κάθετος κατά τη γνώμη μου όπως τον άκουσα, να λέει εγώ αν θέλουν να κάνουν κυβέρνηση, ας κάνουν προγραμμαίο συμβόλαιο, λέει ο Μητσοτάκης με τον Τσίπρα. Εγώ δεν δέχομαι οι ίδιοι να είναι πρωθυπουργοί. Άρα στο ενδεχόμενο συγκυβέρνησης δεν υπάρχει κυβερνητικός εταίρος. Μα εμείς από την πρώτη στιγμή που έχει ξεκινήσει η προεκλογική αναμέτρηση και η προεκλογική διαδικασία επιμένουμε ότι η σταθερότητα στη χώρα, σταθερή κυβέρνηση, είναι μια αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Το αν αυτό τελικά θα προκύψει από το αποτέλεσμα είναι μια ζήτηση. Δεν τη λέω ότι Μητσοτάκης θα την πάρει και θα τη χρησιμοποιήσει την εντολή. Ας την καταθέσει απευθείας. Αυτό που εμείς έχουμε πει είναι ότι η χώρα τα επόμενα 4 χρόνια θα βρεθεί ξανά σε πολύ κρίσιμες στιγμές και χρειάζεται να υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία θα μπορεί να σταθεί δίπλα στις ανάγκες των πολιτών, να σταθεί με ισχυρή δύναμη και δυναμική μπροστά στα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουμε στα διεθνή ζητήματα και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που μόνο μια σταθερή κυβέρνηση, μια κυβέρνηση η οποία θα υπάρχει πρωθυπουργός, θα υπάρχει υπουργικό συμβούλιο, δεν θα μπαίνουμε σε διαδικασία. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, ωραία. Αλλά καλά, και άμα σου λείπουν τη δεύτερη φορά τρεις βουλευτές, λέμε ότι είσαι πρώτος στην πρώτη και σου λείπουν πέρυσι και τον πόνους. Αν, λέμε ένα από τα σενάρια, θα ρωτήσουμε τον Ματζουράνη μετά. Σενάριο, τι θα κάνανε πρώτοι. Κοίταξε στη δημοκρατία. Τι θα κάνει, ναι. Στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Από εκεί και πέρα όμως. Θα πρέπει να δούμε και ποια είναι η πραγματικότητα και με ποιο τρόπο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα σοβαρά ζητήματα. Νομίζω ότι έτσι όπως και τα υπόλοιπα κόμματα συζητάνε στο δημόσιο διάλογο τα περί συνεργασιών, δεν βλέπω πώς μπορεί να προκύψει μια κυβέρνηση συνεργασίας. Βλέπω παράδειγμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να δημιουργήσει αυτό που λέμε την προοδευτική, που λέει ο ίδιος προοδευτική διακυβέρνηση. Να. Τώρα, πώς μπορεί να προκύψει μια προοδευτική διακυβέρνηση για να το συνδέσουμε και με το θέμα της απόρριψης τελικά από τον Αριοπάγο του κόμματος Κασιδιάρη, με δύο κόμματα τα οποία δεν ψήφισαν την τροπολογία και τις ρυθμίσεις ώστε να δώσουμε τα εργαλεία. Τώρα εδώ έχουμε του Μέρα 25 εκπρόσωπο σήμερα, έτσι. Δώσαμε σίγουρα. Γιατί ως τώρα τους χτυπάμε χωρίς να υπάρχει κανένα. Και δώσαμε τα εργαλεία στη δικαιοσύνη προκειμένου να αποφασίσει αν τελικά τα μορφώματα του κυρίου Κασιδιάρη, το μόρφωμα του κυρίου Κασιδιάρη είναι ή δεν είναι πολιτικό κόμμα και μπορεί να συμμετέχει στις εκλογές. Είδαμε ότι ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε το Μέρα 25 συμμετείχε. Το Πασόκ. Και το ΚΚΕ, μην ξεχάσετε, ούτε το ΚΚΕ. Το Πασόκ από την άλλη. Που δεν μπορεί να το κατηγορήσετε για ένα ζητικό φιλονασιακό κόμμα. Οπότε και εδώ έχουν και δομικά ζητήματα σε θέματα δημοκρατίας διαφορές. Δεν ξέρω πώς μπορεί να προκύψει. Και αυτό που λένε προοδευτική. Ο κ. Μέλλας έβαλε δύο θέματα. Εσείς καταρχάς. Πρώτον,
τι θα κάνουμε μετά τις εκλογές. Να. Το κοινάλ χτες, δια του Πασόκ κοινάλ δια του Προέδρου του, είπε αυτά τα οποία αναφέρατε πριν. Προσέξτε, εκτός από τις προθέσεις υπάρχουν και τα γεγονότα. Ορθών. Έτσι. Και καλές είναι οι προθέσεις, μπορεί να παρεμβαίνουν τα πρόσωπα στα πράγματα, αλλά συνήθως τα πράγματα επιβάλλονται στα πρόσωπα. Μεταξύ της προηγουμένης και της επομένης των εκλογών, λέει ο Μιτεράν, μεσολαβεί το κρίσιμο γεγονός της λαϊκής ψήφου. Αυτό θα διαμορφώσει τους συσχετισμούς και αυτό θα αποφασίσει ποιος θα είναι πρωθυπουργός. Μα εδώ λέει, εμείς... ο χθες ο Ανδρουλάκης λέει... Το άκουσα. Γιατί επιμένω. Πρώτον, την Βορύχος, για τα συνθήματα του Ανδρέα Παπανδρέου. Δεύτερον, λέει, κάντε προγραμμαίο συμβόλαιο. Δηλαδή, βαριές κουβέντες. Θα κάνει κολοτούμπα, επαφίεται η διακυβέρνηση σε μια κολοτούμπα του Ανδρουλάκη ενδεχόμενη. Δεν μιλάω για κολοτούμπα. Ο κύριος Ανδρουλάκης και το Πασόκ Κινάλ θα τεθούν μπροστά σε ένα δίλημα μετά τις εκλογές. Θα δώσουν μια ευκαιρία στην αλλαγή ή θα δώσουν μια ευκαιρία να επαναληφθεί και να διονυστεί για άλλα τέσσερα, να παραμείνει για άλλα τέσσερα χρόνια το καθεστώς Μητσοτάκη. Αυτήν την επιλογή θα την κάνουν, θέλουν, δεν θέλουν. Θα την επιβάλλουν οι ψηφοφόροι, οι πολίτες. Άρα και εκεί τα λες. Ορίστε. Και στο Μέρα 25. Εμάς μη μας υπολογίζετε. Εμάς μη μας υπολογίζετε. Σε αυτή την αριθμητική, εμείς μιλάμε πολιτικά, δεν μιλάμε με αριθμητική. Να ολοκληρώσω. Βεβαίως, βεβαίως. Βεβαίως, βεβαίως. Εμείς θα καλέσουμε με βάση τις προγραμματικές μας θέσεις τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης, μηδενός εξαιρουμένου, να συζητήσουμε και να συμφωνήσουμε σε 4-5 μεγάλα θέματα και να οδηγήσουμε τη χώρα έξω από τα αδιέξοδα που της έχει προκαλέσει η διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Εάν τώρα, επειδή πρέπει να είμαστε ειλικρινείς, προοδευτική κυβέρνηση χωρίς το πρώτο και τρίτο κόμμα δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Άρα τα περί κυβέρνηση τιμένων, γιατί δεν τα λέει, ο Τσίπρας το καθάρισε. Αλλά άλλα στελέχη, πρωτοκλασσά τα στελέχη. Ωραία, να απαντήσω για τα δύο στελέχη αυτά. Να απαντήσω. Ο κύριος Τσακαλώτος και ο κύριος Δραγασάκης. Θα σας πω λοιπόν την άποψή μου. Προέρχομαι από ένα κόμμα όπου είχαμε πολύ ψηλά στις αρχές μας την πειθαρχία την κομματική. Υπάρχει μια επίσημη γραμμή. Είναι η γραμμή του Προέδρου, είναι η γραμμή των οργάνων. Κυβέρνηση ηττημένων δεν θα κάνουμε. Τώρα, το ότι δύο μεγάλα επιφανή στελέχη έχουν άλλη άποψη και την εκφράζουν δημόσια, αυτό δεν απαγορεύεται στο κόμμα μας. Εγώ όμως παραμένω στην επίσημη γραμμή και εάν τα δύο στελέχη καταστήσουν κυρίαρχη τη δική τους διαφορετική άποψη και γίνει επίσημη γραμμή, εγώ πάλι θα την υπηρετήσω. Επομένως... Άρα εμείς... μπορεί να τεθεί στα όργανα τέτοια κουβέντα την επομένη των εκλογών, αν θεωρητικά είναι δεύτερο κόμμα ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί όλα, θεωρητικά, υποθετικά μπορεί να τεθούν όλα. Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση με βάση τα σημερινά δεδομένα και τις δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα να πάμε σε κυβέρνηση τιμένων. Λέω λοιπόν, χωρίς το τρίτο κόμμα κυβέρνηση δεν γίνεται. Ο κύριος Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ μετά τις εκλογές θα συνεδριάσετε την επομένη των εκλογών σε περίπτωση που είστε δεύτεροι. Για να δείτε, μπας και αλλάξετε τη γραμμή. Αυτό μας λες. Όχι. Όχι, μπορεί να το θέσουν οι άλλοι. Εμείς δεν έχουμε. Μπορεί να το θέσουν κάποια μέλη. Μπορεί να το θέσουν. Για πάμε να συνεδριάσουμε. Ναι, μέρε, παιδί, ξέρω εγώ. Λοιπόν, Μάρια. Λοιπόν, μισό λεπτάκι. Άρα, γιατί το θέτεται αυτό ως προοπτική, δηλαδή. Θέτεται ως προοπτική. Από τη μία λέτε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουμε κυβέρνηση τιμένων. Βεβαίως. Από την άλλη δίνεται ως προοπτική ότι μπορεί να επικρατήσει τελικά η άποψη του Δραγασάκη. Θεωρητικά. Και να αλλάξει. Λένε δύο επιφανείς στελέχη. Τίποτα. Αυτό δεν θα συμβεί. Ήταν σε ένα κόμμα που Παπανδρέου τους έδιωχνε άμα λέγανε τέτοια. Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Σε αυτό το άλλο κόμμα όμως. Λοιπόν, Μαρία. Μαρία, πες μας κάτι. Θέμα γιατί θα ξεπλέξουμε να μιλήσουμε. Στις εκλογές λοιπόν, εάν το κοινάλ επιλέξει να δώσει μια ευκαιρία στον κύριο Μητσοτάκη και όχι στην αλλαγή, ο λαός στις δεύτερες εκλογές θα του καταλογίσει ευθύνες. Ναι, σαφές. Δεν σας κάνει εντύπωση, θέμα πρώτο, συνεργασίες. Δεν σας κάνει εντύπωση ότι υπάρχει ένα κόμμα, το κοινάλ, για το οποίο ερίζουν και οι δύο συνομιλητές εδώ και τα δύο κόμματα ότι μπορούν να συνεργαστούν μαζί του. Άρα
Εγώ λέω ότι αφού υπάρχει ένας συνδετικός κρίκος, ενδεχομένως και τα τρία μπορούν να συνεργαστούν μαζί του και κρατήστε το και ως δημοσιογραφική εκτίμηση μετά τις δεύτερες εκλογές. Αν δεν βγαίνει το μέτρημα, θα βρεθεί και ο άγνωστος Χ που λέει ο κύριος Ανδρουλάκης. Yeah. Και σας το λέω σαν εκτίμηση δική μου και δημοσιογραφική. Τώρα, Μαρία, σε ό,τι αφορά τις συνεργασίες με το Μέρα 25. Yeah. Το Μέρα 25 ήταν πολύ σαφές εδώ και ένα χρόνο. Το Μέρα 25 συμμαχία για τη ρήξη, για να μην ακριβείς. Έθεσε τα θέματα του, είπε 7 συν 1 τομές, χρηματιστήριο ενέργειας, κόκκινα δάνεια, μείωση ΦΠΑ κλπ. Να μην σας πω τώρα όλο το πρόγραμμα. Και είπε, ελάτε να συζητήσουμε. Ήδη από την κουβέντα που κάνετε, προκύπτει ένα πρακτικό πρόβλημα που δεν το εντοπίζουμε πάρα πολύ. Και ειδικά στα κόμματα της αριστεράς, στα οποία εντάσσεται και ο κ. Μαντζουράνης, η παράδοση η δημοκρατική λέει ότι συνεδριάζουν τα όργανα. Και εδώ μου λέτε, μας λέει το πολιτικό σύστημα, σε 2,5 μέρες μετά τις εκλογές θα πρέπει να κάτσουν οι αρχηγοί, να βάλουν κάτω οι αρχηγοί των τριών κομμάτων, η κυβέρνηση τιμένων σας λέω. Μάλιστα. Να βάλουν κάτω τα προγράμματά τους, 400 να συμφωνήσουν, να πάνε στα όργανά τους ή θα αποφασίζουν οι αρχηγοί και οι πρόεδροι. Τουλάχιστον σε εμάς, εμείς υπηρετούμε τις αξίες της αριστεράς που λέει ότι τα κόμματα και τα όργανα... Ωραία, πες μας κάτι τώρα, επειδή εσύ δεν είστε. Δεν γίνεται μέσα. Εντάξει, δεν γίνεται μέσα. Αυτά κυρίως αφορούν τον Ανδρουλάκη, το με ποιον θα πας και ποιον θα πας. Εσάς σας κατηγορούν για τη Δήμητρα. Και για το κλείσιμο του χρηματιστηρίου. Και για το κλείσιμο του χρηματιστηρίου. Για να κλείσει το χρηματιστήριο με τα αυτοδιαχειριζόμενα μοντέλα που λέγαμε του Μάρκοβιτ τον καιρό του 80. Αφήστε, ακούστε. Το γεγονός ότι υπάρχουν και κάποιοι που ονειρεύονται. Αφήστε τους, με τους ονειροπόλους πήγε μπροστά ο κόσμος, όχι με τους συμβιβασμένους. Και αν έγινε μία φορά, εάν έχετε υπόψη σας το παράδειγμα της Βιομέ, για παράδειγμα, είμαι σίγουρος ότι ξέρετε, έχετε ακούσει. Εδώ και 11 χρόνια υπάρχει μια εταιρεία που επιχειρηματές είπε: κλείνω, φαλιρίζω, διώχνω τους εργαζόμενους. Και οι εργαζόμενοι κάναν γενική συνέλευση και είπανε: θα την αναλάβουμε εμείς. Και από τότε, από το 11-12 μέχρι σήμερα, ζουν 22 οικογένειες και παράγουν και πολύ καλά προϊόντα, καθαριστικά και απολυματικά. Άρα λοιπόν, αν είστε λίγο οπαδοί των θετικών επιστημών, θα ξέρετε ότι ένα παράδειγμα, ένα πείραμα που πέτυχε μία φορά μπορεί να επαναληφθεί. Μάλιστα. Αφήστε λοιπόν, ξέρετε κάτι, σε όσα πράγματα ακούγονται ουτοπικά, κάποτε βγήκε ένας και είπε: μπορεί να μην έχουμε σκλάβους σε αυτή τη γη. Και είπαν: έλα μωρέ, τι λέτε, δεν γίνονται αυτά. Κάποτε βγήκε άλλος, είναι και επίκαιρη πρωτομαγιά, και είπε: να δουλεύουμε 8 ώρες. Και του είπαν: δεν γίνονται αυτά. Είδε. Κάποτε βγήκε ένας άλλος και είπε να ψηφίζουν οι γυναίκες και οι φτωχοί. Οι γυναίκες ψηφίζουν 70 χρόνια, τρεις γενιές στη χώρα μας. Σαφές, λοιπόν. Και λένε, μα τι λέτε κάνει... τώρα, είναι δυνατόν. Να ρωτήσω κάτι το Μαντζουράνη. Αλλά υπάρχει μια για το θέμα που είπε ο κύριος Μελάς και με συγχωρείτε. Ναι. Τώρα η Νέα Δημοκρατία να μας κάνει μάθημα δημοκρατικότητας. Για το Χρυσή Αυγή. Εσάς παρακαλώ. Η Νέα Δημοκρατία που έπνιξε στα χημικά τη συγκέντρωση στο εφετείο όταν ακούστηκε το εγκληματική οργάνωση. Η Νέα Δημοκρατία που μαζί και με το ΣΥΡΙΖΑ δεν έκαναν τίποτα για να σπάσουν τους θύλακες της Χρυσής Αυγής μέσα στα σώματα ασφαλείας και να κάνουν στο ΜέΡΑ25 και στην αριστερά γενικότερα μαθήματα δημοκρατίας και μάλιστα δημοκρατίας, από την Νίκαια, από την Κοκκινιά που το αίμα του Φίσα. Από την Κοκκινιά που το αίμα του Φίσα. Και ο ΣΥΡΙΖΑ έδωσε. Και βρεθήκατε με τα εξεταστέοι. Ελάτε τώρα. Στις εκλογές δημοκρατίας βρεθήκατε με τα εξεταστέοι. Είπατε και μία φράση. Δεν τολμήσατε στον κύριο Βορύδη, στον κύριο Γεωργιάδη και στον κύριο Πλέον. Διότι δεν τολμήσατε να δώσετε τα εργαλεία, τα απαραίτητα εργαλεία στη δικαιοσύνη, προκειμένου να ξεσκεπάσει το μανδύα. Τελειώσαμε. Είστε σίγουροι ότι έχουμε τελειώσει με τη Χρυσή Αυγή τώρα? Απαγορεύσει. Έχουμε να τελειώσει. Μην επιτραπεί να συμμετέχει μια εγκληματική είστε οργάνωση. Είστε βέβαιος γι' αυτό? Δηλαδή εσείς τελείωσε το θέμα Χρυσής Αυγής? Τελείωσε. Εσείς δεν είστε. Επιμένετε. Εγώ λέω ότι ο πιο γρήγορος δρόμος στο φασισμό είναι η φτώχεια. Ο πιο γρήγορος δρόμος στο φασισμό είναι η φτώχεια. Και αυτό είναι το κυριότερο πρόβλημα. Λοιπόν, σας παρακαλώ να ακούσουμε και τον κύριο Μαντζουράνη. Δεν τόλμησαν. Για τη Χρυσή Αυγή, αλλά και επίσης είπατε και μία φράση που προξένησε μεγάλη εντύπωση. Είπατε απόφαση Τσαουσέσκου. Α, το Τσαουσέσκου, το ξεχάσατε. Με πλειοψηφία Τσαουσέσκου το θέμα της απόφασης στο ειδικό δικαστήριο της τηλεοπτικής για τον κύριο Παπά. Ναι. Μα Τσαουσέσκου ομόφωνη απόφαση. Εσύ τώρα είστε 40 χρόνια δικηγόρο. Να αρχίσουμε από αυτό ή να από πάμε αυτό. Από το άλλο. Όπως θέλετε. Ας πάμε πρώτα στον κύριο Καστιδιάρη και θα σας απαντήσω στο τέλος και για την φράση μου αυτή. Που έγινε και με κριτική. Και κριτική και από τον Πρωθυπουργό και εδώ. Πρωθυπουργό και λοιπά. Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σαφής, πρέπει να εμποδιστεί πάση θυσία το ναζιστικό μόρφωμα να μπει στη Βουλή. Κατέθεσε μια συγκεκριμένη διάταξη και κάλεσε τα κόμματα όλα να συμφωνήσουν. Δεν ήταν δική του διάταξη. Τη διάταξη την είχε συντάξει ο κύριος Αλιβιζάτος και ο κύριος Κοντιάδης. Δύο έγκριτοι συνταγματολόγοι
οι οποίοι δεν ανήκουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Σας είμαι αλλά, μικρό ψυχούς ο κύριος Αλιβιζάτος εχθές όμως. Απαντήσω, θα το απαντήσω και γι' αυτό. Δεν έχουμε χρόνο. Προχώρα γρήγορα. Βγει σου, Γιάννη. Είμαστε συνεπείς. Θεσμικά συνεπείς. Δεν ψηφίσαμε τις τρεις απανωτές διατάξεις της Νέας Δημοκρατίας γιατί τις θεωρούμε κακές διατάξεις, ακατάλληλες διατάξεις. Αναγκάστηκαν για να εφαρμοστεί η διάταξη να αλλάξουν τη σύνθεση του Α1 τμήματος, να καλέσουν σε καφέ τον αντιπρόεδρο, να του προσφέρουν και ένα κουλουράκι αντάλλαγμα για θέση στην ανεξάρτητη αρχή και να τον οδηγήσουν τον κύριο Τζανερίκο σε παρέτηση. Εμείς δεν καταθέσαμε κοινό υπόμνημα με τη Νέα Δημοκρατία, ούτε υπόμνημα όπως δεν κατέθεσε το Μέρα 25 και το ΚΚΕ. Από θεσμική συνέπεια. Είμαστε αντίθετοι σε αυτές τις διατάξεις, όχι αντίθετοι στην μη είσοδο, στην απαγόρευση εισόδου της νέας... Αλλά σου λέει το Λιθαράκι δεν το βάζετε. Το βάλαμε με πρόταση. Αυτή τη στιγμή δε, τι συμβαίνει. Με αφορμή την Χρυσή Αυγή, καθαρίζουν όλο το χώρο δεξιά. Ο Νικολόπουλος είναι πρόβλημα για τη δημοκρατία. Ο Εμφιετζόγλου είναι... Μα δεν κόπηκε για λόγους ουσίας. Όχι για λόγους ουσίας. Κύριε Ματζουράνη, ακούστε τα νομικά... Στα νομικά πάντα μπορεί να βρει οποιαδήποτε λοιπόν, δικαιολογία. Την καλημέρα μας. Την καλημέρα. Για την αποστροφή για τον Τσεσέσκου. Μία φράση. Μία φράση. Πράγματι, το είπα και το είπα συνειδητά γιατί ήθελα να ισχύσει αυτό που λέει ο Αναγνωστάκης, ο Μανώλης Αναγνωστάκης. Σαν πρόκες πρέπει να καρφώνονται οι λέξεις για να μην τις παίρνει ο άνεμος. Με αυτή την φράση μου ήθελα να κάνω κριτική στο καθεστώς Μητσοτάκη που έχει μετατρέψει καλημέρα σας. Την δικαιοσύνη σε χαρακτηρίδη. Καλημέρα σας. Λοιπόν, ευχαριστούμε όλους. Λοιπόν, καλημέρα σας. Ηράκλειο, νότιος τομέας, πρώτη Πειραιά. Καλημέρα.